Αυτό, εθνική ύμνη της Σερβίας και της εθνικής μας ομάδας. Κινάκες γούρι σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Mars 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Vapona Teza 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η πιο θεαματική παραγωγή του Broadway, το Beauty and the Beast της Disney, έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Από 12 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής για 16 παραστάσεις. Εισιτήρια από 20 ευρώ στο tch.gr και 2310-895-938. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Επιστρέψαμε στο Ηράκλειο, στο πιστό κυβαστήριο, δύο ωράκια είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα της εθνικής ομάδας με την Σερβία. Παρέα εδώ με το κόλατζ εμπάκτης, κυρίες και κύριοι, το αυθεντικό κολαγόνο είναι η ιδανική λύση για κάθε άντρα στην αύξηση της ενέργειάς του, είναι απαραίτητο αν γυμνάζεται κανείς και φυσικά όταν οι σωματικές απαιτήσεις μεγαλώνουν, κόλατζεν προάκτιβ το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση. Η εθνική μας ομάδα ξεκινάει με τους Μποχορίδη, Λιάπη, Σιόλογκα, Καμπερίδη και Αγραβάνη. Οι Σέρβοι με τον Στέφαν Ποτ, τον Νόβακ, τον Γιάμαραζ, τον Γιάνκοβιτς και τον Γιώργο Σάλιτς. Αυτή είναι η πρώτη πέντε. Φυσικά θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε. Παραλαμβάνω, ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλο σήμερα για την εθνική μας ομάδα. Θα πρέπει να δείξουμε το πολύ καλό μας πρόσωπο που μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Έχουμε την καλή παράδοση αλλά και το ταλέντο στο μπάσκετ για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της σημερινής αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τους Σέρβους με τον Γιάραμετς και αυτός για τον Γιάνκοβιτς πάνω του. Ο Αγραβάνης. Φάουλ. Νωρίς στην αναμέτρηση το παιχνίδι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Πρώτο φάουλ από τον Δημήτρη Αγραβάνη, τον σέντερ μας, ύψος 2-8. Παναφορά από τα Λάγια Γιάνκοβιτς. Στέφαν Ποτ για τον Νόβακ. Από το καλάθι ο Γιάνκοβιτς και 2-0 για τους Σέρβους. Το πρώτο καλάθι από τον Νίκολα Γιάνκοβιτς. Σιολόγκας. Η εθνική μας με τον Καμπερίδη γίνεται το λάθος, ευνηδιασμός τώρα για τους Σέρβους. Ευτυχώς όχι καλό το τελείωμα του Νόβακ, το rebound για την εθνική μας και τώρα ο Μποχορίδης σε οργανωμένη επίθεση. Με το Λιάπη. Και πάλι ο Μποχορίδης. Για τους δύο πάνω του, είναι φάουλ αυτό, αφήνουν οι διαιτητές, δεν σφυρίζουν, κάτω από το καλάθι χάνει ο Αγραβάνης, ο οποίος ζήτησε φάουλ και αυτός. Άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί οι διαιτητές. Ναι, επίθεση για τους Σέρβους με τον Νόβακ. Γιάνκοβιτς, Γιάμαραζ, ο Ποτ, πάλι ο Σάλιτς κάτω από το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα 4-0 με τον Νίκολα Γιάνκοβιτς.
το ξεκίνημα για τους Σέρβους το πρώτο 1,5 λεπτό. Αγραβάνης, σουτ για 3 από τον Λιάπη, αστοχή, το rebound της Σέρβη με τον Γιάνκοβιτς και σε οργανωμένη επίθεση επιστρέψαμε καλά στην άμυνά μας, ο Πότ. Γιάμαρας, επιθετικό φάουλ του Σέρβου. Γιάμαρας, ευτυχώς για την δική μας, τα 8 λεπτά και 4 δεύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ήδη η πρώτη αλλαγή, πέρασε εκτός ο Καμπερίδης για να περάσει ο Διαμαντάκος στο παιχνίδι, κάτι είδε ο Κώστας Μίσας που δεν του άρεσε σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την εθνική μας. Ναι, επίθεση τώρα με τον Μποχωρίδη, Λιάπης, Αγραβάνης, Λιάπης και τώρα ο Σιόλογκας. Ο Μποχωρίδης πολύ ωραία βρήκε χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πρώτο καλάθι για την εθνική μας, μειώνουμε σε 2-4 σε αυτό το ξεκίνημα. Πιεστική άμυνα από τους διεθνείς μας. Γιάμαρας. Γιάμαρας πάει μόνος του, κλείνουμε καλά. Καθαρή φάση, παίρνουμε το rebound και ο Μποχωρίδης θέλει να τρέξει την εθνική. Θα πάει μόνος του στο drive, καλάθι, δεύτερο συνεχόμενο από τον Μποχωρίδη. 4-4, ισοφαρίζουμε 7 λεπτά και 10 δεύτερα. Τώρα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Σάλιτς, ψηλά εκεί που είναι ακίνδυνος. Νόβακ, Σάλιτς, σχεδόν από τη βολή μέσα. 6-4 από τον Γιώργο Σάλιτς, ύψους 2-9, σέντερ της Σερβίας. Είναι νωρίς ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμο στο παιχνίδι. Εμείς σας φωνάζει, ζητάει κίνηση, να βγουν τα screen. Σιόλογκας, θα γυρίσει ωραία ο Διαμαντάκος. Κακό το τελείωμα, η μπάλα είναι και πάλι δικιά μας όμως. Μετά την, το κλέψουμε και από τον Σιόλογκα, το rebound που πήρε. Μποχωρίδης, φάουλ που κερδίζει στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Μποχωρίδης από τον Γιάνκοβιτς. Όχι, ήταν το πρώτο φάουλ του Στέφαν Πότ, του γκάρ της Σερβίας. Οπότε υπέπεσε το πρώτο του φάουλ. Στην επαναφορά, Σιόλογκας. Γραβάνης δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Καλή άμυνα από τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν και νέα επίθεση τώρα με τον Στέφαν Πότ. Πάει μόνος του, αποτυγχάνει. Μπερδεύονται οι Έλληνες διεθνείς. Δεν είναι λάθη τώρα αυτά, τα οποία δικαιολογούνται ιδίως σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που παίζουν τα παιδιά, σε ένα ευρωμπάσκετ νέων. Ήταν ένα λάθος αδικαιολόγητο, το οποίο μας κόστησε ένα καλάθι. 4-8 και πάλι οι Σέρβοι μπροστά. Παρολίγο και πάλι ο Λιάπης θα σώσει και θα πάει μόνος του στο drive. Θα πετύχει το καλάθι, όχι, θα κερδίσει όμως το φάουλ ο Λιάπης. Δικαίωμα για βολές για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα παίχτη. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό. Ένα καλό μπορεί να πούμε νέο αυτό για μας, για τον Σάλιτς. Δεύτερο νέο από το βασικό σέντερ της Σερβίας. Νωρίς στο παιχνίδι. Εκεί στην πρώτη μειώνει σε 5-8 ο Λιάπης, εδώ ο Μίσας με τους συνεργάτες του. Αστοχή στη δεύτερη του, έκανε περίεργο παιχνίδι και η μπάλα. Τελικά 5-8 στους 3 η διαφορά για τους Σέρβους, 5-50 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Πότ ψηλά παίζουν με τον Γιάμαρας, Τέιτς. Πάλι Τέιτς για 3 μέσα από τον Μάρκο Τέιτς, ύψους 2-4. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και όμως ευστόχησε. Η ψηφά της Σέρβη είναι ένας λαός με ταλέντο μπασχετικό. Ακόμα και οι υψηλοί παίχτες έχουν την ικανότητα να σκοράρουν. 5-11. Μποχωρίδης για την εθνική μας, ο κινητήριος νους, ηθήνων νους της εθνικής μας. Θα αστοχίσει ωραία το rebound εκεί από τον Διαμαντάκο. Το χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε την δεύτερη προσπάθεια. Θέλουμε την δεύτερη ευκαιρία σε κάποιο άστοχο σουτ. Το επιθετικό rebound μας έδωσε τη δυνατότητα να ευστοχίσουμε και να μειώσουμε σε 7-11. Η Σέρβη τώρα με τον Γιάνκοβιτς.
έξω για τον Γιάρα μας. Ξανά σουτ για τρεις. Ευτυχώς το rebound εκεί από τον Καμπερίδη και τώρα από Χωρίδης. Σε οργανωμένη επίθεση. Βγαίνει ψηλά ο Λιάπης. Και πάλι ο Χωρίδης. Φάουλ που κερδίζει από τον Τέιτς εκεί ο Διαμαντάκος. 4 και 34 πριν το φινάλι της πρώτης περιόδου. Πρώτο φάουλ για τον Μάρκο Τέιτς. Και αλλαγές για τους Σέρβους. Έξω ο Γιάρα μας. Έξω και ο Γιάνκοβιτς για να περάσει στο παιχνίδι. Ο Καπλάνοβιτς. Σε παραφορά η εθνική μας. Σιολόγκας. Μποχωρίδης. Φάουλ εκτός φάσης του Διαμαντάκου αυτή τη φορά. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Καπλάνοβιτς. Τον παίχτη που πήγε μόλις τώρα και ο Σέρβος προπονητής, ο Ντάνια Μιγιάτοβιτς, τον έβαλε πάνω στον Διαμαντάκο και έκανε δουλειά. Εδώ ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Σε πρώτο πλάνο, κοντά στην προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε θα πάει μόνος του, θα στοχίσει, θα κερδίσει όμως το φάουλ στην προσπάθεια αυτή. Ένα καλό point guard, ο Στέφαν Πότ για τους Σέρβους, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Διαμαντάκο, μέσα σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, ένα το επιθετικό φάουλ και ένα τώρα. Γρήγορα Διαμαντάκος υπέπεσε σε δύο φάουλ και αυτό ήταν άσχημο νέο για τον Μίσα. Αστοχή οπότε στην πρώτη βολή. Τώρα και τη δική μας έχει περάσει ο Χριστοδούλου στο παιχνίδι. Εύστοχο στην δεύτερη, 7-12. Στους 5 πόντους η διαφορά για τους Σέρβους. Με τον Μποχωρίδη τώρα για την εθνική μας ομάδα σε μια νέα εκδήλωση επίθεσης Χριστοδούλου, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα μας. Πάλι Μποχωρίδης. Δείτε πώς πιέζει ο Πότ. Ωραία προσπάθεια και το καλάθι από τον Μιχάλη Καμπερίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια, 9-12, 3-50. Θέλει μια καλή άμυνα. Η Σέρβη όμως σαν σε προπόνηση και ο συνδυασμός του Πότ με τον Καπλάνοβιτς ήταν εξαιρετικός και το τελείωμα του τελευταίου. Καλάθι 9-14. Διαμαντάκος για τον Μποχωρίδη. Καμπερίδης πάλι για Διαμαντάκος. Θα παίξει τον αντίπαλό του, θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως σε αυτό το ραβερσέ σουτ, άστοχο για την εθνική μας, δικαίωμα σε έναν δευτερεύοντα εφηδιασμό ελπίζουν οι Σέρβοι. Για να δούμε, Καπλάνοβιτς, όχι, πάμε σε οργανωμένη επίθεση, Άντριτς και Πότ. Φάουλ του Χριστοδούλου πάνω στον Πότ, στο ξεκίνημα κιόλας της φάσης, χωρίς καμία αμφιβολία. Τέταρτο φάουλ, πρώτο για τον Χριστοδούλου. Νέο πρόσωπο για τους Σέρβους στο παιχνίδι, ο Νίκολα Ρέμπιτς. Είναι εδώ αυτήν την επαναφορά για τον Τέιτς. Άντριτς και ο Πότ. Ο Χριστοδούλου γρήγορα το δεύτερο φάουλ πάνω στον Πότ. Προσπαθεί να τον κρατήσει, αλλά δεύτερο συνεχόμενο φάουλ, εδώ που αναγκάζει τον Κώστα Μίστερ να ζητήσει time out. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Το αλφαβητάρι της οικονομίας γράφεται για αυτήν τη Δευτέρα και την Τρίτη με όλες τις τροφές και τα αξεσουάρια κατοικίδια 25% φθηνότερα και με όλα τα εντομοαποθητικά, εντομοκτώνα και σκοροκτώνα 35% πιο φθηνά. Αλφαβητάρι της οικονομίας μόνο στα αλφαβήτα. Πού αλλού? Τόσο νέο,
και τόσο goodies. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο Goodies Extreme Philly Burger. Με τρεις πλούσιες τρώσεις Φιλαδέλφια. Μόνο στα Goodies. Και με delivery στο 18365. Επιτροπή στο Ηράκλειο, στο Ξεκλειό Σύνο 2 ώρα για το time-out μόλις τελείωσε, 2:57 στο φινάλε της πρώτης περίοδου Ελλάδα-Σερβία 9-14 σε αυτή την πρώτη περίοδο με την εθνική μας να έχει αρκετά αμυντικά προβλήματα, ιδίως στην ατομική άμυνα. Ήδη στην τελευταία φάση είδαμε ότι φορτώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ ο Χριστοδούλου πάνω στον Pot, στο point guard της Σερβίας. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με το Collagen Proactive, κυρίες και κύριοι, το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα. Παρέα μας εδώ στην σημερινή μετάδοση, το Collagen Proactive. Για να δούμε τις βολές του Στέφαν Pot. Ευστοχή στην πρώτη για το 9-15. Εδώ ο νεαρός άσος. 2-3. Στο σημερινό παιχνίδι. Και 3-4 τώρα. Εδώ ο Κώστας Μίσας σαφώς προβληματισμένος από την κύριος και την αμυντική, αν θέλετε, εικόνα της εθνικής μας σε αυτή την πρώτη περίοδο. 9-16 στο σύν 7 και πάλι οι Σέρβοι. Χριστοδούλου, Μποχορίδης. Βλέπετε ότι όλα περνάνε από τον ίδιο, ο οποίος θα μπει. Υποπίεση θα σουτάρει το rebound και από τον Διαμαντάκοφ και καλάθι. Ο Διαμαντάκοφ έχει δώσει δεύτερες ευκαιρίες στην εθνική μας μετά από άστοχες προσπάθειες και έχει δώσει πολύτιμους πόντους μέχρι στιγμής. Οι τέσσερις που έχει βάλει είναι από επιθετικό rebound και από καλάθι σε δεύτερο χρόνο από το ψηλό μας, από τον Διαμαντάκο, και μας κρατάει σε μια έτσι απόσταση όχι τουλάχιστον πολύ μεγάλη. 11-16, ωραίο το κόψιμο από τον Κουζελόγλου. Ευνηδιασμός για την εθνική μας με τον Χριστοδούλου. Θα κοπεί και ο ίδιος. Διαμαντάκος όμως και πάλι παλεύει με τους Σέρβους. Λίγο ήθελε εδώ να πετύχει και το καλάθι, να κερδίσει και το φάουλ. Περιοριζόμαστε με το φάουλ μονάχα από τον Διαμαντάκο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης που κερδίζει τις εντυπώσεις για την εθνική μας ομάδα με τις μάχες που δίνει κάτω το καλάθι. Έτσι παίζει μόνο ο Διαμαντάκος με τους Σέρβους κάτω το καλάθι με τα επιθετικά του rebound. Καλά λιχαμένη βολή. 5-16 παραμένει. Δικαίωμα για δεύτερη βολή λοιπόν στον Γιώργο Διαμαντάκο, ότι αυτή τη φορά ευστοχή. 12-16. Έξω Τέιτς, μέσα ο Γιάνκοβιτς για τους Σέρβους και πάλι. Έχει παράπονα ο Σέρβος προπονητής, ο Μιγιάτοβιτς, γιατί έχει κερδίσει όλες τις μάχες ο Διαμαντάκος, λογικό. Ανακατεύει την τράπουλα ο Πότ σε μια νέα προσπάθεια για τους Σέρβους. Γιάνκοβιτς, Πότ και Ρέμπιτς. Περνάει σε θέση shooting guard ο Πότ και playmaker πλέον για τους Σέρβους ο Ρέμπιτς εδώ. Που βλέπετε, Πότ γυρίζουν γρήγορα την μπάλα οι Σέρβοι. Άντριτς, Πότ σουτ για τρεις, εύστοχος. Ο Σέρβος είναι ο καλύτερος παίχτης των Σέρβων μέχρι στιγμής. Ο Στέφαν Πότ, ακόμη ένα καλάθι για τους Σέρβους. 6 πόντι. Και 12-19. Χωρίδης, Χριστοδούλου, Καμπερίδης, Χριστοδούλου. Γυρίζουν την μπάλα στην οι Έλληνες διεθνείς. Χωρίδης και πάλι. Καμπερίδης θέλει να ανταποδώσει, δεν θα τα καταφέρει. Παλεύει ο Διαμαντάκος, ακόμη ένα επιθετικό rebound. Εκπληκτικό. Αυτό που κάνει ο Διαμαντάκος στο ξεκίνημα είναι εκπληκτικό. Έχει κερδίσει σχεδόν όλα τα επιθετικά rebound και δίνει το δικαίωμα για δεύτερα καλάθια. 7 πόντους και 4 επιθετικά rebound από τον Διαμαντάκο. Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Γιώργο Διαμαντάκο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Άστοχο τρίποντο από τον Ρέμπιτς η εθνική μας με τον Χριστοδούλου. Παραλληλικά την εθνική μας ακόμα 19 δεύτερα για την εθνική μας ομάδα. Σε περίπου 50-49 δεύτερα και 26 δέκατα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έξω ο Καπλάνοβιτς για να περάσει ο Σάιτς και πάλι μέσα στο το παιχνίδι. Επαναφορά με τον Κουζελόγλου για τον Καμπερίδη. Με τον Κουζελόγλου, ωραίος ο συνδυασμός και πάλι ο Διαμαντάκος μάχεται και κερδίζει άλλη μια μονομαχία.
Εξαιρετική παρουσία του Διαμαντάκου και φυσικά μεγάλος πονοκέφαλος για τον Ντέγιαν Μιγιάτοβιτς, τον σέρβο coach, που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Μποχωρίδης, θέλουμε καλά την επίθεση αυτή. Θα πάει μόνος του έξω για τον Καμπερίδη. Χριστοδούλου, έκανε την προσποίηση εδώ, του ξέφυγε, έκανε βήματα. Καθαρή η φάση, χαμένη επίθεση, ήταν ευκαιρία εδώ να μειώσουμε ακόμη περισσότερο. Λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχουμε ακόμη μια επίθεση. Εδώ θέλει μια καλή άμυνα, τουλάχιστον να μην δεχτούμε το καλάθι. Ο Γιάνκοβιτς ψηλά. Λέμπιτς. Άντριτς προσποιείται, θα διεισδύσει από το high post, θα ευστοχίσει, καλάθι για τους Σέρβους. Ακόμα 13, 12 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να τρέξουμε. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει σε καλάθι μόνος του. Σε προσπάθεια μόνος του ο Μποχωρίδης, για να δούμε. Ακόμα 5, 4, όχι, στην άλλη άκρη κακή, πολύ κακή επιλογή. Και στην εκπνοή θα σουτάρουν οι Σέρβοι. Τέλος πρώτης περίοδου, Ελλάδα-Σερβία 14-21. Μετά από μια μέτριο είναι η αλήθεια πρώτο δεκάλεπτο, με τον Διαμαντάκο που είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Γυρνάμε εικόνα και ήχο στο στούντιο του Μακεδονία TV και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Η εκπαίδευση τελείωσε. Police! Τώρα ξεκινά ο αγώνας. Come here. Come here, come here. Stay back! Rookie Blue. Ο νέος κύκλος έρχεται ακόμα πιο δυναμικός. Τίποτα δεν μπορεί να τους προετοιμάσει για τη σκληρή πραγματικότητα. Out of the car now! Έτοιμοι να πέσουν στο καθήκον. Από την πρώτη μέρα. Rookie Blue. Με νέα επεισόδια. Please. Απόψε, 10.30 το βράδυ. Στο Μακεδονία TV. Τέλος της πρώτης περιπτώσεως. Της Παπαδιαμάντη, η νέα σουρεαλιστική φωνική κωμωδία των Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου, η Ελένη Καστάνη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ναταλία Δραγούμη, η Τζένι Μπότσι, η Φωτεινή Ντεμίρη, η Σοφία Βογιατζάκη, ο Πατρίκιος Κωστής, η Παρθένα Χοροζίδου και η Τζέσι Παπουτσί είναι η Φώνησες της Παπαδιαμάντη. Η Φώνησες της Παπαδιαμάντη, η κωμωδία της χρονιάς. Έτοιμα λοιπόν για την έναρξη της δεύτερης περιόδου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την ελπίδα ότι η εθνική μας θα παρουσιαστεί βελτιωμένη, όσο αυτό είναι εφικτό και γίνεται στην επαναφορά σε πολύ λίγα δεύτερα. Η εθνική μας ομάδα για την πρώτη επίθεση με τον Χριστοδούλου στην επαναφορά. Για να δούμε. Θέλουμε καλύτερους συνδυασμούς, καλύτερες επιλογές, καλύτερο, πιο καθαρό μυαλό και φυσικά πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία, αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλό απέναντι στην Ταλαντούχα και καλοδουλεμένη ομάδα των Σέρβων. Πρώτη επίθεση λοιπόν για την εθνική μας με τον Μποχωρίδη, Καμπερίδης, Μποχωρίδης και πάλι αλλάζουμε με τον Καμπερίδης. Ο Μαραγκός σε μονομαχία θα βγάλει την μπάλα έξω, λάθος φυσικά. Κακή, πολύ κακή επιλογή, κλείστηκε εκεί. Ο Μαραγκός και έκανε ακόμη ένα λάθος για την εθνική μας ομάδα με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Οι Σέρβοι συνεχίζουν με το Ρέμπιτς σε ρόλο οργανωτή, όπως κλείσανε την πρώτη περίοδο. Άντριτς τα σουτάρει, κόβεται. Καλή αμυντική λειτουργία για την εθνική μας, δεν ήταν και καλή επιλογή του Άντριτς, είναι η αλήθεια. Η ουσία είναι ότι έχουμε την μπάλα κατοχή με τον Μποχωρίδη και τώρα Κουζελόγλου. Πάει μόνος σε προσπάθεια ο Κουζελόγλου, μια καλή προσπάθεια. Και πάλι όμως στηριζόμενοι σε ατομική ενέργεια καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το καλάθι. Η ουσία είναι ότι βήκανε δύο πόντι στο αντίπαλο καλάθι. 16-21. Γιάραμας, Γιάνκοβιτς για τον Ρέμπιτς.
Άνω το Χριστοδούλου, να θυμίσουμε έχει δύο φάουλ, θα πρέπει να προσέχει. Πρώτο φάουλ, όχι, πέρασε, δεν είναι δεύτερο φάουλ γιατί ο Γιάνκοβιτς σε καλάθι 16-23 για τους Σέρβους. 8-44 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Μποφορίδης. Τον Καμπερίδη, σούτ για τρεις, άστοχο από τον Κουζελόγλου, εύκολα το rebound για τους Σέρβους με τον Ρέμπιτς στην εκδήλωση μιας νέας επίθεσης. Σάλιτς, τώρα Γιάρα μας, ωραία άμυνα από τους Έλληνες διεθνείς. Παρατελικά είναι για την Ελλάδα στην προσπάθειά του. Ο Σάλιτς να επιστρέψει την μπάλα, το σώμα του, θα δείτε εδώ και στο replay, θα βρεθεί εκτός της γραμμής, εδώ δείτε και πάλι, εδώ είναι η παράβαση από τον Γιώκο Σάλιτς. Η επαναφορά είναι για την εθνική μας ομάδα με τον Ανδρέα Χριστοδούλου και τώρα Μποχωρίδης. Μποχωρίδης πάνω του τον Γιάρα μας. Μαραγκός για τον Κουζελόγλου, θα πάει μόνος του επίσης σε μια έτσι παρομοιότυπη προσπάθεια όπως και πριν. Πριν ευστόχησε, τώρα αστόχησε ο Κουζελόγλου, οπότε το 16-23 παραμένει. Ρέμπιτς τώρα για τους Σέρβους, θα πάει μόνος του. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ρέμπιτς και πάλι η άμυνα μας δεν ανταποκρίθηκε. 16-25 η ψαλίδα ανοίγει, η διαφορά μεγαλώνει. Φάουλ που κερδίζει ο Μποχωρίδης πάνω στην προσπάθειά του να προσπεράσει εκεί τον Γιάρα μας. Ο Μαραγκός ουσιαστικά δεν καταφέρει να προσφέρει και να βοηθήσει την ομάδα μας. Ο Μίσας τον απέσυρε μετά από 2 λεπτά και 20 δεύτερα. Αυτή ήταν η συμμετοχή του στην δεύτερη περίοδο. Χριστοδούλου. Μποχωρίδης για τρεις, καλό σουτ στο σίδερο όμως η μπάλα, καλές οι προϋποθέσεις τουλάχιστον. Ίσως είναι και θέμα ψυχολογίας για την εθνική μας, ούτε τα σουτ μπαίνουν. Εδώ, το μπάσκετ είναι απλό και μας το δείχνει ο Σάλιτς, έτσι παίζεται το μπάσκετ, είναι απλή υπόθεση, πολύ ωραία. Ένας με έναν εκεί, 16-27 για πρώτη φορά στο συν 11 και με την άμυνα που παίζει η εθνική μας ομάδα πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην συνέχεια. Κακή άμυνα και οι επιθετικές μας επιλογές μέτριες. Εδώ ο Μποχωρίδης ελπίζω να μας διαψεύσει και στη συνέχεια. Προσωρινά με διάψευσε ευτυχώς και πέτυχε το καλάθι. 18-27, μειώνουμε στους 9. Άντριτς, Ρέμπιτς, Γιάνκοβιτς. Λάθος συνεννόηση με τον Ρέμπιτς. Τα θέλουμε αυτά τα λάθη. Ευπρόσδεκτα είναι για την εθνική μας. Έχουμε αλλαγές για την Ελλάδα. Ο Λιάπης θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι στην θέση του Χριστοδούλου. Δραστήριος ο Χριστοδούλου, βοήθησε είναι η αλήθεια. Ο Χωρίδης για τον Ελιάπη. Διαμαντάκος. Θα πάει σε ατομική προσπάθεια ο Διαμαντάκος, θα αστοχήσει, προσπαθεί να πάρει εκεί το rebound και να κερδίσει κάτι καλό, όμως δεν καταφέραμε κάτι. Μπάλα είναι και πάλι για τους Σέρβους εδώ ο Διαμαντάκος, η αλήθεια είναι ότι μάχεται αρκετά, αλλά σε αυτή την προσπάθεια δεν καταφέραμε κάτι καλό. Δεν έχουν καθαρό μυαλό οι επιλογές μας στην επίθεση. Οι τρεις, τέσσερις τελευταίες επιθετικές πρωτοβουλίες στηρίχθηκαν έτσι σε προσωπικές πρωτοβουλίες των καλών συμπεριστών μας. Άντριτς βγαίνει ψηλά για να πάρει την μπάλα. Γιάνκοβιτς και πάλι ο Ρέμπιτς. Για τον Σάλιτς ένα σούτ άστοχο, πάνε για το επιθετικό rebound οι Σέρβοι και το καταφέρνουν. Και πάλι ο Ρέμπιτς. Για τρεις είναι άστοχο, rebound από τον Μποχωρίδη και έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε και οι Σέρβοι έχουν καλές επιστροφές. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μποχωρίδη, καλάθι 18-27, time out που ζήτησε ο προπονητής της Σερβίας. Δίνουμε εικόνα και ήχο στα στούντιο του Μακεδονία TV και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Στο Μασούτι συνεχίζεται το καλοκαιρινό ταξίδι προσφορών. Ροδάκινα και σγούρι σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Mars 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Vapona Teza 35% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια σέλφι. Έλα. Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Επιστρέψαμε στο Ηράκλειο, τελείωσε το time out. Εδώ παρέα με το Collagen Proactive, κυρίες και κύριοι. Είναι ο ισχυρός σύμμαχος του σύγχρονου άντρα. Έτσι, για να αποκτήσουμε καλή υγεία και ωραία εμφάνιση. Κολαγόνο, Collagen Proactive, το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα. Στην επαναφορά, οι Σέρβοι είμαστε στα 5 και 37 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Σερβία 20-27. Σε επίθεση Σέρβοι με τον Ρέμπιτς Γιάνκοβιτς. Άντριτς, πάλι ο Ρέμπιτς. Και Ρέμπιτς και Ποτ τώρα στο παιχνίδι για τους Σέρβους. Φάουλ που κερδίζει ο Νικόλα Γιάνκοβιτς. Δικαίωμα για βολές για τον νεαρό Σέρβο. Εδώ ξανά η φάση, το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Αγραβάνη. Δεύτερο φάουλ από τον Αγραβάνη. Δύο έχει και ο Διαμαντάκος. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο Κώστας Μίσας τα λέει με τους συνεργάτες του. Ψάχνει λύσεις. Δεύτερη βολή για τον Γιάνκοβιτς. Σπασμα, θέλουμε τις καλές επιλογές. Αγραβάνης θα πάει στην φάση μόνος του, θα στοχίσει, παλεύει για το rebound. Σερβία, λένε οι διαιτητές, και νομίζω ότι έχουν και δίκιο. Εδώ ξανά η φάση. Μπήκε στο πλάνο μπροστά μας ο ρέφερι, δεν μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ξεκάθαρα τη φάση. Ποτ και Ρέμπιτς, ένα δίδυμο. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, το τρίποντο ξανά για τους Σέρβους από τον Μίγαλιο Άντριτς και πάλι θα ευστοχίσει. 20-31 στο συν 11 η Σέρβη, 4-38 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Μποχωρίδης, Αγραβάνης και πάλι Μποχωρίδης. Για το τρίποντο και ανταποδίδει, απαντάει. Ο Λευθέρης Μποχωρίδης, το χρειαζόμασταν, είναι η αλήθεια αυτή, αφενός με να μειώσουμε αφετέρου για να πάρουμε και μια ψυχολογική ένεση αν θέλετε. 11 πόντια από τον Μποχωρίδη, 11 πόντους έχει πετύχει και 3 rebound. Πολύ καλή και η δική του παρουσία μαζί με τον Διαμαντάκο. Μπασκετίνι, ένα παιχνίδι ψυχολογίας. Σάλιτς, Ρέμπιτς και πάλι Σάλιτς από το high post θα ευστοχίσει, είναι ένα καλό σέντερ. Είναι ένα καλό σέντερο ο Σάλιτς, έχει την καλή κίνηση pivot αλλά έχει και το shoot και εδώ το αποδεικνύει. 23-33 στο συν 10 για τους Σέρβους. Αγραβάνης για τον Ελιάπη, shoot για 3, κακό shoot, ευτυχώς το επιθετικό rebound από τον Ελιάπη. Μποχωρίδης για τον Διαμαντάκο, ωραία ο Διαμαντάκος, την έχει την κίνηση αυτή και μειώνουμε ακόμα περισσότερο, 25-33. Γιάνκοβιτς, Μποχωρίδης και Διαμαντάκος είναι οι δύο παίχτες που έχουν πάρει την ομάδα στις πλάτες τους. 20 πόντους από τους 25. Έχουν πετύχει τους 20 από τους 25. Άντριτς αστοχή σε ένα καλό και γλυκό σου, την είναι αλήθεια. Ευτυχώς για μας αστόχησε. Μποχωρίδης, δεν δίνουν φάουλ διαιτητές. Πάει ο Γραβάνης σε προσπάθεια εκεί, πετύχει καλύτερα πράγματα. Εδώ έπρεπε το ριμπάνο να το πάρουμε. Ευτυχώς κάνει ο Γιάνκοβιτς εξ επαφής πραγματικά το καλάθι και πάμε σε νέα προσπάθεια για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Μποχωρίδης, σηκώνεται και ο κόσμος εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Διαμαντάκος κερδίζει το φάουλ από τον Σάλιτς. Μετράει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια του Διαμαντάκου. 29-33. Και τρίτο φάουλ
για τον Σάλιτς. Είναι πολλά τα καλά νέα που ήρθαν στην τελευταία φάση αυτή. Πετύχαμε το καλάθι, έχουμε δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή και φορτώσαμε και με τρίτο φάουλ τον Σάλιτς. Πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό για την εξέλιξη της Αλαμέτης, γιατί υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα στο παιχνίδι. Και το γεγονός ότι φορτώθηκε με τρία φάουλ ο Σάλιτς είναι πολύ ενθαρρυντικό νέο για μας. Διαμαντάκος να ευστοχίσει και στη βολή, το κάνει, μπράβο του. Και μειώνει και ο Μποχωρίδης. Ραβάνης πάει μόνος και τελειώνει ωραία τη φάση. 32-33, time out εσπευμένα. Οι Σέρβοι για να κόψουν τον ρυθμό μας. Δίνουμε εικόνα και ήχο στο Μακεδονία TV, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Το αλφαβητάρι της οικονομίας γράφεται για αυτήν τη Δευτέρα και την Τρίτη με όλες τις τροφές και τα αξεσουάρια κατοικίδια 25% φθηνότερα. Και με όλα τα εντομοαποθητικά, εντομοκτώνα και σκοροκτώνα 35% πιο φθηνά. Αλφαβητάρι της οικονομίας μόνο στα αλφαβήτα. Πού άλλο? Τόσο νέο, τόσο extreme και τόσο goodies. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο goodies extreme Philly Burger. Με τρεις πλούσιες τρώσεις Φιλαδέλφια. Μόνο στα goodies. Και με delivery στο 18365. 32-33, 1-50 από το φινάλι. Φόρεται προάκτης, κυρίες και κύριοι, το αθλητικό κολαγόνο. Και είναι η ιδανική λύση για κάθε άντρα που θέλει να ενεργοποιήσει το μεταβολισμό του, οπότε δεν έχετε παρά να βάλετε στη ζωή σας το Collagen Proactive. Έλας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στο Ηράκλειο, η εθνική μας με μπροστάριδες τους Λιάπη και Διαμαντάκο στην άμυνα και με ένα σερί 12-2 καταφέρνει να μειώσει το σκορ στο 32-33 και βλέπετε πρες σχεδόν σε όλο το γήπεδο για την εθνική μας, 1-40 5 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Η Σέρβη με τον Γιάνκοβιτς Ρέμπιτς. Ποτ. Λάθος από τους Σέρβους. Είναι η καρπή της πολύ καλής αμυντικής μας λειτουργίας. Είναι και η ψυχολογία. Μην ξεχνάτε ότι είναι νέοι, είναι έφηβοι. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις ηλικίες αυτές. Και το ένα λάθος διαδέχτηκε ο άλλος στους Σέρβους στα τελευταία λεπτά. Η εθνική μας που έχει και την ψυχολογία με το μέρος της. Γραβάνης. Ποχωρίδης σε μια όχι γνώριμη για αυτόν θέση. Θα βγάλει έξω, πρέπει να σουτάρουμε. Λίγη ο χρόνος. Κακή προσπάθεια, πήρε πάνω το διαιτητή, λέει την απόφαση. Έλεξε ο χρόνος για την εθνική μας, ίσως στην πιο κρίσιμη επίθεση για την γαλανόλευκη. Μπλοκάραμε, είναι η αλήθεια. Όσο τρέχουμε, πάμε καλά. Όταν πάμε σε οργανωμένες επιθέσεις, θολών. 51 δεύτερα πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Διαμαντάκος μέσα, Καμπερίδης έξω για τον Μίσα. Είναι η επιλογή του αυτή για τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Στην επαναφορά η εθνική μας με τον Λιάπη. Για τον Μποχωρίδη. Θέλουμε μια καλή επίθεση εδώ και να ευστοχίσουμε. Λιάπης. Και ο Λόγκας. Πάει μόνος του. Καλή προσπάθεια από τον Φιολόγκα και περνάμε μπροστά. 34-33, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Η εθνική μας με ένα εντυπωσιακό comeback επιστρέφει στο παιχνίδι. Προηγείται 34-33, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Νόβακ. Πιεστική άμυνά μας. Εδώ έχουμε βήματα, νομίζω, βέβαια. Στην Ελλάδα, για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο, που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Ελλάδα-Σερβία 34-33, 17-18 δεύτερα πριν από το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Επανήλθαμε στο παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό σερί 14-2 σε 4 λεπτά.
ήταν αρκετό για να μας βάλει και πάλι οδηγούς στο παιχνίδι, να πάρουμε την ψυχολογία με το μέρος μας. Βελτιώσαμε πάρα πολύ την αμυντική μας λειτουργία και είχαμε σαφώς πιο καθαρές επιλογές στην επίθεση. Αυτά μας οδήγησαν στην ανατροπή. Το μείον 11 να γίνει συν 1 για την εθνική μας είναι μεγάλη υπόθεση. Και πάμε για την τελευταία επίθεση να διευρύνουμε όσο μπορούμε τη διαφορά και να πάμε στην ανάπαυλα. Όσο περισσότερο μπορούμε να δούμε διαφορά. Πάμε στην τελευταία επίθεση με τον Βοχορίδη. Όλα τα δευτερόλεπτα είναι δικά μας. 5-4-3. Κλείνεται καλά ο Βοχορίδης. Ο Λιάπης για 3. Αστοχή. Τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. Τελικό σκορ 34-33. Έχουμε θετικά να κρατήσουμε από τη δεύτερη περίοδο. Αν θέλετε από το δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου η εθνική μας επανήλθε και εκεί που χάναμε κιόλας με 11 πόντους διαφορά καταφέραμε να προηγηθούμε με 34-33 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μποχορίδη αλλά και τον Διαμαντάκο. Αναλογιστείτε ότι οι δυο τους έχουν πετύχει τους 23 πόντους από τους 34 που έχει πετύχει η εθνική μας ομάδα σε αυτό το πρώτο μήχρονο, σε αυτές τις δύο πρώτες περιόδους. Εδώ βλέπετε τα στατιστικά. Στα δίποντα η εθνική μας ομάδα την πήραν την κάρτα. Δεν προλάβαμε να την διαβάσουμε. Εδώ είναι η top scorers. Διαμαντάκος με 12 πόντους, Μποχορίδης έχει 11, Κουζελόγλου 4, ο Σιολόγκας 2, όσους και ο Καμπερίδης, Γιάνκοβιτς 9, Ποτ και Σάλιτς έχουν 6, ο Άντριτς 5 και ο Τέιτς έχει 3 πόντους, έχει πετύχει ένα τρίποντο για τους Σέρβους. Ένα στα 7 τρίποντα εμείς με κακό ποσοστό, δηλαδή λίγο καλύτερη στα τρίποντα. Αν ήμασταν, πιστεύω θα είχαμε και καλύτερη διαφορά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε κάποια highlights από το πρώτο ημίχρονο, κάποιες έτσι όμορφες στιγμές που μας χάρισαν οι νέοι της Ελλάδος και της Σερβίας. Πάντως, αυτό που έχουμε να κρατήσουμε είναι το comeback, είναι η επιστροφή μας. Έδειξε η Ελλάδα ότι διαθέτει τα ψυχικά αποθέσεις και φυσικά με Μποχορίδη και Διαμαντάκο στην επίθεση πετύχαμε πάρα πολλά και καταφέραμε να ανατρέψουμε την εις βάρος μας κατάσταση. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, πρώτο ημιχρόνου, Ελλάδα-Σερβία 34-33 μαζί με το College Proactive, κυρίες και κύριοι, το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα, το College Proactive, το αυθεντικό κολαγόνα για τον άντρα και τη γυναίκα που νοιάζεται για την υγεία, την ομορφιά και την εξωτερική εμφάνιση. Το College Proactive και με τις ωραίες αυτές φάσεις από το πρώτο ημίχρονο εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά εικόνα και ήχο στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε σε περίπου 8 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Φώνησες της Παπαδιαμάντη, η νέα, σουρεαλιστική, φωνική κωμωδία των Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Η Ελένη Καστάνη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ναταλία Δραγούμη. Καλησπέρα σας! Ιωάννα, ζούμε για να σε ακούμε! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για απόψε στο ντέρμπι. Μου είπαν πάρε δρόμο και εγώ το έκανα. Άσυ, μα το άσυμεις. Something awful happened on Lakeview Drive last year. Κάθε φιάλη κρασιού έχει διαφορετικό όνομα ανάλογα με τη χωρητικότητά της. Θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε την ψυχή αρκετών πόλεων. Σίγουρα κάτι περισσότερο από μια απλή περιήγηση σε μνημεία και αξιοθέατα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η πρόληψη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση των ασθενειών είναι και θέμα ενημέρωσης. We'll be right back.
Μάριος Φραγκούλης και η Έλλη Πασπαλά τραγουδούν ελληνικό κινηματογράφο. Η αγάπη θέλει δύο. 100 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου. Τα ωραιότερα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε στην πιο μελωδική συναυλία του καλοκαιριού. Ο Μάριος Φραγκούλης και η Έλλη Πασπαλά σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα με σκηνικό τα αστέρια. Ενορχιστρώσεις David Lynch. 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Στο Μασούτι συνεχίζεται το καλοκαιρινό ταξίδι προσφορών. Ροδάκινα και σγούρι σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Μάρς 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Βαπόνα Τέζα 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τόσο νέο, τόσο extreme και τόσο goodies. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο goodies extreme Philly Burger. Με τρεις πλούσιες τρώσεις Φιλαδέλφια. Μόνο στα goodies. Και με delivery στο 18365. Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Να σώσει το μωρό της Μαρίας όταν αυτό χρειάστηκε ασθενοφόρο. Η Ελενίτσα τους δεν θα είχε τα απαραίτητα όταν έμειναν άνεργοι. Ο εφιάλτης του Κώστα δεν θα είχε τέλος όταν ο γιος του χάθηκε στην παραλία. Η Ιωάννα θα μεγάλωνε στους δρόμους. Κι εγώ. Για τα χιλιάδες παιδιά που συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη μας, στήριξε σήμερα το χαμόγελο του παιδιού. Αυτός είναι ο Χένρι. Ζει σε κάποια χώρα της Αφρικής και είναι υποσιτισμένος. Δεν έχει φωνή να μιλήσει, να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. Εσύ όμως έχεις. Γίνε η φωνή εκατομμυρίων παιδιών στην Ελλάδα και στον κόσμο που απαιτεί και διεκδικεί περισσότερα. Γίνε νόνος της UNICEF σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 801-500-12345 ή μπες στο www.unicef.gr. Τα Everest, η τέλεια τυρόπιτα. Ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα έχει και γέμιση Φιλαδέλφια. Αποκλειστικά στα Everest. Αγάπη, θα με παντρευτείς. Όταν η Σκόντα βγάλει το σίτικο με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του απλού, τότε ναι, θα σε παντρευτώ. Τώρα το Σκόντα σίτικο με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του απλού. Με 98 ευρώ το μήνα. Αδύνατον! Αγάπη μου!
Επιστροφή στο Ηράκλειο, στο κλειστό του δεύτερου μηχρόνου. Λοιπόν, Ελλάδα-Σερβία 34-33. Θα πάμε για πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε εικόνα και ήχο. Επιστρέφουμε έτσι να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Τρεις αδερφές ανακαλύπτουν ότι είναι οι απόγονοι μαγισσών. Κάθε μία έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Η μία να σταματάει τον χρόνο. Η άλλη να μετακινεί αντικείμενα. Και η τρίτη να προβλέπει το μέλλον. Charm. Περισσότερη δράση στα νέα επεισόδια του έκτου κύκλου. Δευτέρα με Παρασκευή, 9.30 το βράδυ, στο Μακεδονία TV. Η εκπαίδευση τελείωσε. Police! Τώρα ξεκινά ο αγώνας. Come here. Come here, come here, come here. Rookie Blue. Ο νέος κύκλος έρχεται ακόμα πιο δυναμικός. Τίποτα δεν μπορεί να τους προετοιμάσει για τη σκληρή πραγματικότητα. Out of the car now. Έτοιμοι να πέσουν στο καθήκον από την πρώτη μέρα. Rookie Blue. Με νέα επεισόδια. Please. Δευτέρα με Παρασκευή, 10.30 το βράδυ, στο Μακεδονία TV. Το νέο ραντεβού με την επικαιρότητα κλείνει στη 1:20 καθημερινά στο Μακεδονία TV. Μια γρήγορη, έγκυρη και διαφορετική ματιά στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και όπως πάντα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα για τις ειδήσεις αλλιώς. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ηράκλειο. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Πρώτη σκόρερ για την εθνική μας αυτό το πρώτο ημίχρονο, το 34-33, είναι ο Μποχωρίδης με 11 πόντους, ο Διαμαντάκος με 12, με συγχωρείτε, και ο Μποχωρίδης με 11. Είναι αυτοί οι δύο που ξεχωρίζουν. Έχουν πετύχει τους 23 από τους 34 πόντους. Με συγχωρείτε, από την άλλη, οι Σέρβοι που ξεκίνησαν καλά στην πορεία μπλόκαραν. Αν θέλετε, τους μπλόκαρε η εθνική μας ομάδα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Η εθνική μας είναι ήδη εντός παρκέ με Μποχωρίδη, με Λιάπη, με Σιολιόγκα, με Αγραβάνη και με τον Διαμαντάκο. Το Διαμαντάκο είναι ένα από τους κορυφαίους. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε το ίδιο καλή και παραγωγική στην επίθεση και καλή στην άμυνα και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, στην έναρξη εδώ λοιπόν της τρίτης περίοδου. Την επαναφορά ο Πότ θα για τους Σέρβους. Πότ και Ρέμπιτς, οι δύο καλοί περιφερειακοί των Σέρβων. Ο Ρέμπιτς σε ρόλο point guard. Αντίπαλο τον Ελιάπη που πήγε εξαιρετικά στον αμυντικό τομέα, ο παίχτης του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Γιάρα μας, μπάλα έξω για τον Τέιτς. Γιάνκοβιτς, να μην κάνει φάουλ ο Διαμαντάκος. Κοίτατε πόσο προσεκτικά τον έπαιξε άμυνα, να μην φορτωθεί με άλλο φάουλ. Γιατί είναι ακόμα νωρίς το καλάθι για τους Σέρβους. 34-35. Ο Χωρίδης για τον Σιολόγκα. Διαμαντάκος θα πάει μόνος του τελικά, θα γυρίσει, όχι τόσο καλό το τελείωμα, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για την εθνική μας. Μουσική 24 καινούργια δευτερόλεπτα για την επίθεσή μας. Μουσική Μιχάλης Καμπερίδης μπήκε εκτός. Δείχνει να έχει τραυματιστεί. Θα δούμε πώς θα είναι στη συνέχεια, αν θα επανέλθει. Μποχωρίδης. Διαμαντάκος. Πάλι στη γνωστή του κίνηση, εκεί που έφτασε. Ήταν δύσκολο να στοχίσει. Άλλοι δύο πόντοι για τον Διαμαντάκο. 36-35. Πότ με αντίπαλο τον Μποχωρίδη. Ο Διαμαντάκος βγαίνει ψηλά. Καμπερίδης. Θα στοχούν οι Σέρβοι, rebound επιθετικό, φάουλ πάνω στον Τέιτς. Από τον Καμπερίδη, εδώ και πάλι φάση, το rebound επιθετικό από τον Τέιτς. Καθαρή φάση και όμως για δύο βολές στον νεαρό Σέρβο. Εδώ, ο Ντούσαν, ο Ντέγιαν Μιλιάτοβιτς, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Τέιτς, εύστοχο στην πρώτη, 36 όλα.
Άλλη μια βολή. Φτάνει τους 5 πόντους στο παιχνίδι σήμερα ο Τέιτς. 37 για τη Σερβία, 36 για την Ελλάδα. 8 και 44 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μποχωρίδης, Λιάπης, καλές προϋποθέσεις. Αφύλακτο το σούτ για 3 πόντους, θα αστοχίσει. Εδώ ίσως μπορούσε να έχει καλύτερη κατάληξη μπάλα. Ρέμπιτς. Θα σουτάρει και θα στοχίσει ο Λιάπης. Τώρα θέλει να τρέξει με τον Σιολιόγκα. Του φεύγει μπάλα και φάουλ. Ενθουσιασμός του Σιολιόγκα, του έφυγε η μπάλα. Είναι και θέμα ηλικίας. Είπαμε πολλά θέματα, είναι θέμα ηλικίας. Δεν μπορούν πολλές φορές να κρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Ήθελε να καρφώσει προφανώς. Ευτυχώς ήρθε το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές έξω. Ο Καμπερίδης, μέσα ο Αγραβάνης για την εθνική μας. Για να δούμε τις βολές του αριστερόχειρα Σιολιόγκα. ...37 όλα, ο παίχτης του Ηρακλή. 2-2, γεννημένος το 94. Ο παίχτης του Ηρακλή αστοχεί στην δεύτερη, το 37-37. Παραμένει οι Σέρβοι που θέλουν να τρέξουν. Κόβουμε νόμιμα με τον Μπογορίδη. Και κερδίζει το φάουλ από τον Όγνιεν Γιάραμαζ. Δεύτερο φάουλ για τον Γιάρα μας το παιχνίδι. Η δική μας την επαναφορά με τον Δημήτρη τον Σιολιόγκα. Μποχωρίδης. Γίνεται από τα σκρίνα ο Διαμαντάκος. Ψηλά, μάλλον είναι ακίνδυνος εκεί. Σιολιόγκας, πολύ ωραία. Ανέβαζε και το καλάθι, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Βήματα. Λάθος από τον διεθνή μας. Εδώ ξανά η φάση. Καθαρή νομίζω. Το 37-37 παραμένει. Ρέμπιτς. Πάει στο μπάσιμο. Εύκολη φάση από τον Γιάνκοβιτς. Νομίζω ότι παρουσιάζουμε πάλι τις αμυντικές αδυναμίες που είχαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, στην πρώτη περίοδο. Δεν είναι αυτή η αμυντική μας λειτουργία. Η καλή, αυτή που δείξαμε στην δεύτερη περίοδο. Σιολιόγκας, Μποχωρίδης, πάει μόνος του, εξαιρετική προσπάθεια από τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Τι να πει κανείς για το παιδί αυτό, εξαιρετικός ο παίχτης του Άρη, παίζει σχεδόν μόνος του τους Σέρβους. Ρέμπιτς, Γιάρα μας για τον Γιάνκοβιτς, θα κοπεί. Δικό μας το rebound και προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Μποχωρίδης και πάλι μόνος του, θα σπάσει την μπάλα έξω. Λιάπης δίνει ύψος στην μπάλα. Πολύ ωραίο καλάθι για να αποφύγει το κόψιμο. Έδωσε ωραία ύψος στην μπάλα. 41-39 για την εθνική μας. 6-50. Φωτ. Τέιτς. Βγαίνει από τα σκρίν ο Ρέμπιτς, πάει μόνο στο Γκέιτς. Βήματα έχω την εντύπωση. Φάουλ έχει δώσει. Για να δούμε ξανά τη φάση. Ίσως εγώ παρασύρθηκα. Έχει δώσει φάουλ. Ο ρέφερι. Και νομίζω ότι είναι και το τρίτο του Διαμαντάκου. Όχι, είναι του Αγραβάνη. Όχι, είναι το τρίτο φάουλ του Διαμαντάκου. Κακό. Κακό μαντάτο αυτό για την εθνική μας. Τρίτο φάουλ του Διαμαντάκου. Ο Μαραγκός στο παιχνίδι, δύο βολές για τον Τέιτς. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 41-39, να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα η εθνική μας χωρίς τον Διαμαντάκο στο παιχνίδι. Άρα μας δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ευστοχή και ανταποδίδουν οι Σέρβοι στο τρίποντο. Έμεσα 44-43 στον πόντο και πάλι διαφορά. Γιαννίτης. Τα δύο εξάρια. Σιολιόγκας, Ραβάνης, Μαραγκός
Θα πάει μόνος του, ωραία προσπάθεια, αλλά άτσαλο κάπως το τελείωμα. Επιθετικό rebound από τον Σιολόγκα και αυτός δεν κατάφερε να έχει ένα πιο γλυκό τελείωμα. Σποτ. Παίρνει το screen. Θα δώσει για τον Τέιτς. Γιάραβατς και πάλι κόβεται φάουλ από τον Μαραγκό. Αμέσως σηκώνει το χέρι του ο Έλληνας σέντερ. Εδώ και πάλι φάση, δείτε. Ωραία. Πάσα προς τον Γιάραβατς, βρήκε τον κενό χώρο. Φάουλ από τον Μαραγκό. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Αν ευστοχίζει και στις δύο, δίνει προβάδισμα στους Σέρβους και πάλι ο Γιάραβατς. Για να δούμε. Χάνει και πάλι την πρώτη. Καλά τα πάει στην πρώτη για μας. Έχασε και την πρώτη. Απογοητευμένος ο Ντάγιο Μιλιάτοβιτς. Χάνει και τη δεύτερη. Καλό, πολύ καλό αυτό από τον point guard της Σερβίας. Χάνει τις δύο βολές. Μαραγκός. Έλας. Ωραία προσπάθεια. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Δημήτρης Αγραβάνης. 46-43. Πολύ καλή η παρουσία του Αγραβάνη στο σημερινό παιχνίδι. Γιάνκοβιτς, ο Πότ που ζητάει το screen ψηλά από τον Τέγιτς και το παίρνει. Πάει μόνος του, κερδίζει το φάουλ από τον Αγραβάνη. Δικαίωμα για βολές. Πολύ καλός πραγματικά στο δεύτερο μήχρονο ο Αγραβάνης. Έκανε το φάουλ εδώ βέβαια, το τρίτο στο παιχνίδι. Χαμπανάκι και γι' αυτό ο Σιολόγκας έξω. Περνάει στο παιχνίδι ο Χριστοδούλου. Αλλαγές για τον Μίσα. Δύο βολές για τον Στέφαν Πότ. ...46-44, αυτός δεν αστοχεί, ευστοχεί. Εδώ ο νεαρός point guard, Σέρβος. 7 πόντους στο παιχνίδι σήμερα, 4 στις 5 βολές. Και τώρα 5 στις 6, 8 η δική του πόντη. 45 της Σερβίας, 46-45. Χριστοδούλου. Παίρνει το screen από τον Μαραγκό. Λιάπη σουτ για τρεις με προϋποθέσεις. Καλές αστοχή και πάλι. Δεύτερο συνεχόμενο σουτ του Λιάπη που αστοχεί με καλές προϋποθέσεις. Στον ενδιασμό οι Σέρβοι. Εύκολο καλάθι είναι μανούλα στο γρήγορο μπάσκετ. Ο Γιάνκοβιτς αφήσει απλά την μπάλα στο καλάθι μας. 46-47 παίρνουν και πάλι κεφάλι στο σκόρ οι Σέρβοι. Λιάπης. Κουλιανίτης. Εκεί είναι δύσκολο για αυτόν. Το λέω post, λάθος. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Στο Μασούτι συνεχίζεται το καλοκαιρινό ταξίδι προσφορών. Ροδάκινα και σγουρή σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Mars 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Vapona Teza 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Είναι το προβάδισμα και πάλι 46-49 στους Σέρβους λίγο πριν ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι με το Collagen Proactive που είναι και το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα, είναι το αυθεντικό κολαγόνο. Το Collagen Proactive βοηθάει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας όπως οστεοπόρωση, οστεοπενία, οστεοαρθρίτιδα και κάθε είδος δερματικές παθήσεις. Collagen Proactive είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα για τον άντρα, αλλά και τη γυναίκα. Πάμε, μπαίνουμε στα 3:50 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ελλάδα-Σερβία 46-49, ελπίζω να μπούμε πιο μυαλωμένοι μετά το time out που πήρε σπευσμένα και ορθώς ο Κώστας Μίσας για να κόψει το ρυθμό των Σέρβων. Αργεί πολύ ο Καμπερίδης, λάθος από τα δικά του πόδια. Βγήκε η μπάλα, άλλη μια λάθος ενέργεια των δύο, η υπόδειξη των διαιτητών. Να και ένα λάθος από τους Σέρβους, ένα δώρο, ευπρόσδεκτα ένα τέτοια δώρα. Με σκοπό να μειώσουμε την διαφορά ή ακόμη και να ισοφαρίσουμε με ένα τρίποντο η εθνική μας. Καλάθι και φαουλ, το τρίποντο που ζητήσαμε
Έρχεται με έμεσο τρόπο, αρκεί να ευστοχίσουμε και στη βολή. Πολύ καλή προσπάθεια του Δημήτρη Αγραβάνη. 48-49 και μια βολή για τον Έλληνα power forward για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Όλα. 3-7. Εδώ ο Μιγιάτοβιτς, ο Σέρβος τεχνικός και ο Ποτ για την Εθνική Σερβία σε μια νέα επίθεση. Θα πάει μόνος του, κλείνεται ωραία, βγάζει έξω για τον Γιάρα μας, θα πάει μόνος του. Καλή άμυνα από την Εθνική μας. Δυσκολεύονται οι Σέρβοι. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα, 2, να τους μείνει η μπάλα στα χέρια και αυτό θα γίνει. Εξαιρετική η αμυντική λειτουργία της Εθνικής μας, είχε ενέργεια και είχε και το ανάλογο αποτέλεσμα. 2-42 πριν το φινάλε, ευκαιρία για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Στο Μασούτι συνεχίζεται το καλοκαιρινό ταξίδι προσφορών. Ροδάκινα και σγουρή σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Μάρς 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Βαπόνα Τέζα 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 49-49, 2-18 με τον Τέγιτς Σέρβι και τώρα τον Γιάρα μας. Ρέμπιτς. Σουτ για 3 από τον Ρέμπιτς. Εύστοχος, 49-52. Πολύ καλός παίχτης είναι ο Ρέμπιτς. Ψύχρεμος. Παρά την πίεση, ευστόχησε στο σουτ 3 πόντων. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Λιάπης. Αγραβάνης. Μποχορίδης. Γραβάνει σουτ για 3, θα τα αποδώσει, όχι. Το επιθετικό rebound όμως από τον Λιάπη, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Λιάπη στη συγκεκριμένη φάση και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το χρειαζόμασταν. 51-52. Τέιτς. Γιάρα μας. Ρέμπιτς. Γιάνκοβιτς. Με τον Ρέμπιτς και πάλι. 3 δευτερόλεπτα, επιθετικό φάουλ του Γιάνκοβιτς. Ούτως ή άλλως υποπίεση, αλλά 3 δευτερόλεπτα επέμεναν για να λήξει ο χρόνος της επίθεσης των Σέρβων. Ήρθε το επιθετικό φάουλ. Δεύτερο για τον Νίκολα Γιάνκοβιτς. Πάμε σε ένα πολύ μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο νέο, τόσο extreme. Και τόσο goodies, δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο goodies Extreme Philly Burger. Με τρεις πλούσιες τρώσεις Φιλαδέλφια. Μόνο στα goodies. Και με delivery στο 18365. Το αλφαβητάρι της οικονομίας γράφεται για αυτήν τη Δευτέρα και την Τρίτη με όλες τις τροφές και τα αξεσουάρια κατοικίδια 25% φθηνότερα. Και με όλα τα εντομοαποθητικά, εντομοκτώνα και σκοροκτώνα 35% πιο φθηνά. Αλφαβητάρι της οικονομίας, μόνο στα αλφαβήτα. Πού αλλού? Σέρβι με τον Ρέμπιτς και τον Γιάνκοβιτς. Ακόμα 3 δεύτερα για να εκδηλώσουν επίθεση. Είναι καλή αμυντική μας λειτουργία. Ένα rebound θέλει εδώ. Και πάμε. Η επίθεση είναι δική μας. 51-52. Υπάρχει βέβαια χρόνος και για τους Σέρβους. Πάμε με τον Μποχορίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια, εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Μποχορίδης, είναι σε φανταστική μέρα σήμερα. 53-52. Εδώ θέλει μια καλή άμυνα. Λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μια καλή άμυνα. Όλος ο χρόνος είναι των Σέρβων. Δεν θέλει φάουλ, να προσέχει και ο Λιάπης. Καλή άμυνα. Και όχι και τρίποντο βέβαια. Τέγιτς. Πολύ κακή επιλογή του Τέγιτς. Και μένουν δέκατα του δευτερολέπτου και είναι για την εθνική μας ομάδα 53-52 στο φινάλε της τρίτης περίοδου.
Έτσι ένα μακρινό σουτ δια των τυπικών. Τέλος τρίτης περίοδου 53-52. Παρέα εδώ με το Collagen Proactive, κυρίες και κύριοι, το απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου άντρα που ήταν και στην τρίτη περίοδο μαζί μας. Ελλάδα-Σερβία 53-52. Εικόνα και ήχο στην Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία TV. Επιστρέφουμε με την περιγραφή της τέταρτης περίοδου. Η εκπαίδευση τελείωσε. Police! Τώρα ξεκινά ο αγώνας. Come here. Come here, come here. Stay back! Rocky Blue. Ο νέος κύκλος έρχεται ακόμα πιο δυναμικός. Τίποτα δεν μπορεί να τους προετοιμάσει για τη σκληρή πραγματικότητα. Out of the car now! Έτοιμοι να πέσουν στο καθήκον από την πρώτη μέρα. Rookie Blue. Με νέα επεισόδια. Please. Δευτέρα με Παρασκευή, 10.30 το βράδυ. Στο Μακεδονία TV. Με το τέλος της τρίτης περίοδου, η εθνική μας προηγείται της Σερβίας 53-52. Πραγματικά ένα ντέρμπι παρακολουθούμε σήμερα. Θυμίζω το ημίχρονο έληξε 34-33, 53-52 με το τέλος της τρίτης περίοδου. Με κάποια κενά αέρος είναι η αλήθεια, η εθνική μας ομάδα, με κάποια λαθάκια. Επαναλαμβάνω ότι είναι και η ηλικία τέτοια που πολλά από αυτά δικαιολογούνται, αλλά και με πολλές καλές στιγμές το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δείχνει χαρακτήρα απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Σερβία. Γιώργος Βασιλακόπουλος εδώ στο πλάνο σας και αυτός παρακολουθεί με αγωνία τη σημερινή αναμέτρηση, όπως όλο το γήπεδο. Υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο, αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι παρακολουθούν τις προσπάθειες της εθνικής μας ομάδας. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουμε στην τέταρτη περίοδο. Εδώ θα κρυθούν όλα. Θέλουμε καθαρό μυαλό, καλή αμυντική λειτουργία και σωστές επιλογές στην επίθεση. Τους έχουμε τους Σέρβους, το δείξαμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εδώ 14-21 η πρώτη περίοδος, 20-12 ήταν η καλή μας η δεύτερη περίοδος. Καταφέραμε να περάσουμε με ένα πόντο μπροστά. Στην επαναφορά η μπάλα είναι δικιά μας αυτή τη φορά. Στην επαναφορά είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι και αυτό ένα συν. Όλα μετράνε, όλες τις λεπτομέρειες μετράνε. Όλα έτοιμα λοιπόν για να μπούμε στην τελική ευθεία, στην τέταρτη περίοδο. Μαρέα με το Collagen Proactive, το αυθεντικό κολαγόνο που το χρειαζόμαστε για να ενεργοποιήσουμε το μεταβολισμό μας. Χρήσιμο για, για την γυναίκα και για τον άντρα. Πάμε. Το παιχνίδι ξεκινά. Αγραβάνης. Σουτ άστοχο από τον Καμπερίδη. Φωνάζουν εδώ για φάουλ. Τίποτα λένε οι διαιτητές και εδώ αφήνουν τη φάση. Νομίζω ισοφαρίσανε την προηγούμενη φάση. Δυνατές μονομαχίες. Ρέμπιτς. Η μπάλα τελικά είναι για την εθνική μας ομάδα. Μετά από δύο δύσκολες φάσεις για τους διαιτητές. Σημασία έχει ότι η εθνική μας έχει δικαίωμα επίθεσης. Εδώ με τον Λευτέρη Μποχορίδη, τον κορυφαίο της παίχτη. Χριστοδούλου για τον Μποχορίδη και πάλι. Ζητάει να κάνει screen ο Καμπερίδης για να περάσει ο Λιάπης. Μποχορίδης θα πάει μόνος του, όχι Αγραβάνης για τρεις. Καλό σουτ μέσα! 56-52. Πολύ καλό σουτ από τον Δημήτρη Αγραβάνη. Γιάραβας για τον Πότ. Επιθετικό φάουλ. Ακόμη ένα καλό νέο που κερδίζει ο Μποχορίδης και πάλι. Επιθετικό φάουλ του Μάρκο Τέιτς. Νομίζω είναι το τρίτο. Ναι. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Σέρβο Σέντερ, το οποίο κερδίζει ο Μποχορίδης, ο οποίος είναι σε απίστευτη μέρα σήμερα σε άμυνα και επίθεση. ...56-52. Κώστας Μίσας ζει και αυτός έντονα τον αγώνα. Νομίζω ότι η εθνική μας παρουσιάζει βελτιωμένο πρόσωπο σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι αυτό που θέλουμε. Είπαμε ότι πλέον πρέπει για να προχωρήσει θέλει σοβαρότητα σε άμυνα και επίθεση. Λιάπης κάνει τον drive, βγάζει έξω, Αγραβάνης και πάλι. Ναι! Ναι! Σε μεγάλη μέρα εδώ. Δημήτρης Αγραβάνης. Time out, εσπευμένα ο Σέρβος τεχνικός και με τις εικόνες αυτές πάμε γρήγορα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια selfie. Έλα.
Πάλι duck face. Κάνε τη δουλειά σου, Αγισίλε. Και να βάλεις φίλτρο Curly Bed αυτή τη φορά. Ναι, αγάπη μου. Curly Bed. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Στα Everest η τελειωτή ρούπτα. Ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα έχει και γέμιση Φιλαδέλφια. Αποκλειστικά στα Everest. Επιστρέψαμε στα δύο αράκια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία περίοδος, 8 και 42 πριν το φινάλε. Ελλάδα-Σερβία 59-52 με έναν εκπληκτικό Αγραβάνη να έχει πετύχει 16 πόντους, εκ των οποίων σημειώστε παρακαλώ τους 14 στο δεύτερο ημίχρονο με 3 στα 4 τρίποντα. Τα δύο μάλιστα ήταν συνεχόμενα και μας δίνει το προβάδισμα με 7 πόντους, 59-52. Γιάνκοβιτς για τους Σέρβους, Άντριτς. Σποτ, Ρέμπιτς, υποπίεση στα σουτάρι, αστοχή, rebound, ήθελε εκεί. Αστοχούν οι Σέρβοι εξ επαφής με τον Σάλιτς. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι και συγκεντρωμένοι, έχουν χάσει την ηρεμία τους. Είναι φυσικό, κάποια στιγμή προηγούνταν με 11 πόντους, τώρα είναι με 7 πίσω. Λιάπης, Χριστοδούλου βρίσκει χώρο, αστοχίσει τελικά. Και ο Πότ. Φαουλ χαμηλά πάνω στον Άντριτς. Το ξεκίνημα της φάσης από τον Χριστοδούλου. Τρίτο φαουλ για τον Έλληνα. Καλό να συμφερθεί. Έξω ο Χριστοδούλου. Μέσα ο Σιολόγκας. Στην επαναφορά ο Πότ για τον Ρέμπιτς. Γιάνκοβιτς, βήματα, σωστή απόφαση των διαιτητών. Άλλο ένα δώρο από τον Νίκολα Γιάνκοβιτς. Τον βλέπετε εδώ, έπεσε σε βήματα. Κατοχή μπάλας για την εθνική μας με τον Μποχωρίδη. Λιάπης, Αγραβάνης, είναι ζεστός. Πολύ ωραία πάσα για τον Λιάπη, εξαιρετική συνεργασία. Όλο το γήπεδο χειροκροτεί τη συνεργασία των δύο παιχτών, του Αγραβάνη και του Λιάπη. Αγραβάνη σε φοβερή ημέρα, εκτός από την εκτελεστική του δυνότητα, καθαρό μυαλό. Είδατε τι πάσα έδωσε προς τον Λιάπη. Ρέμπιτς, 61-52, σουτ για τρεις, άστοχο rebound από τον Λιάπη που θέλει να τρέξει την εθνική μας. Για να δω, δεν προλαβαίνει, κερδίζει το φάουλ από τον Ρέμπιτς. Στο σύν 9, νομίζω είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει προηγηθεί η εθνική μας ομάδα, αυτή η 9 πόντι, 61-52. Δείχνουμε καλά, δείχνουμε καλά. Η επαναφορά για τον Μποχωρίδη. Επέστρεψε ο Διαμαντάκος μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι, τον είχε βγάλει ο Μίστας για να τον προφυλάξει, αλλά νομίζω πλέον τώρα χρειάζεται και αυτός μέσα στο παιχνίδι. Όλα τα όπλα λοιπόν του Μίσα στο παρκέ. Αγραβάνης, κακό αυτό το τρίποντο, αλλά το rebound του Διαμαντάκου, είδατε τη χρησιμότητά του, κέρδισε το rebound και κερδίσαμε και το επιθετικό φαουλ. Ο Σιολόγκας το κέρδισε, δείτε εδώ πως τον εσπρώχνει ο Άντριτς τον Σιολόγκα. Φαουλ για την εθνική μας. 7 λεπτά πριν το φινάλε, 61-52. Σιολόγκας. Μποχωρίδης για 3. Υποπίεση ήταν ίσως όχι η καλύτερη επιλογή του. Αυτοί θέλουν να τρέξουν οι Σέρβοι με τον Νόβακ σε ένα μακρινό lay-up. Έχει κερδίσει όμως φάουλ νωρίτερα. Εδώ και πάλι δείτε πόσο ο Μποχωρίδης τον σταματάει πριν γίνει απειλητικός, με την έννοια ότι μπορεί να πετύχει και το καλάθι και να μετρήσει.
Σε πρώτο χρόνο το φάουλο από τον Μποχωρίδη. Hot. Παίρνει τα screen και διεισδύει. Θα βγάλει έξω για τον Τέιτς. Κλέβει ωραία ο Διαμαντάκος. Πάλι όμως και η μπάλα στη χέρια των Σέρβων με τον Άντριτς. Βλέπετε πόσο προσεκτικά παίζει. Τάπα του Διαμαντάκου παρά τα φάουλ που έχει. Εξαιρετική τοποθέτηση σώματος. Τον τάποσε και η μπάλα καθαρά σε δικά μας χέρια. Μποχωρίδης. Επιθετικό φάουλ όμως του Σιολόγκα. Εδώ θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει αυτό το επιθετικό φάουλ. Για να δούμε και πάλι εδώ. Ναι, βέβαια, καθαρό. Δεν έπρεπε να το. Το σβρώχνει καθαρά ο Σιολόγκας. Κρίμα, χάσαμε μια επίθεση. Ας είναι. 6 και 16 πριν το φινάλε. 61-52. Page. Άντριτς. Ποτ. Τέιτς, Λέβη, ωραία ο Λιάπης, πολύ καλή αμυντική λειτουργία της εθνικής μας. Και τώρα Μποχωρίδης, νομίζω ότι ο εφηδιασμός σε δεύτερο χρόνο θα βγει, θέλει να καρφώσει. Ο Γαβάνης δεν τα καταφέρνει, κρίμα, κρίμα. Ο Ποτ, καθαρό φάουλο από τον Αγραβάνη, νομίζω ότι ο Αγραβάνης έχασε το καθαρό μυαλό που είχε. Φάνηκε και στην φάση με το κάρφωμα και τώρα το φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τον Αγραβάνη. Ο Μίσας τον κρατάει στο παιχνίδι. Παρά τα τέσσερα φάουλ. Νόβακ. Σουτιά 3 με το αριστερό. Κακό σουτ, rebound από τον Διαμαντάκο. Καθαρίζει εκεί τη φάση. Και αργά-αργά. Τώρα θέλουμε να ροκανίζουμε και τον χρόνο, αργές επιθέσεις, αλλά να έχουμε και σωστές επιλογές. Το σκόρ, η αλήθεια είναι ότι έχει κολλήσει τα τελευταία λεπτά. Λιάπης, καλές προϋποθέσεις, θα στοχίσει, rebound, θέλουν να τρέξουν οι Σέρβοι με τον Τέιτς. Στην γωνία Νόβακ για 3, αστοχή και τώρα είναι η ώρα η δικιά μας να τρέξουμε. Δεν υπάρχει και λόγος, σιγά σιγά, οργανωμένα, χαμηλά η μπάλα, αργό ρυθμό, πολύ ωραίο το Μποχωρίδης. Πρέπει να εξαντλούμε πλέον τις επιθέσεις μας. Μποχωρίδης. Πολύ ωραία για τον Διαμαντάκο. Καλάθι δεν μπήκε. Βήματα. Κρίμα. Κρίμα για τον Διαμαντάκο. Περιμέναμε να μπει. Το καλάθι. Το 61-52. Εδώ και αρκετή ώρα το σκορ είναι κολλημένο στο 61-52. Δεν σκοράρουμε. Δεν δεχόμαστε και πόντους. Κάτι είναι και αυτό. Ρέμπιτς. Ένας μέλλον, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει ο Γιάνκοβιτς. 61-54. Περίπου 3 λεπτά το σκορ ήταν κολλημένο στο 61-52. Τώρα που σκόραραν οι Σέρβοι για να μειώσουν στο 61-54. Ο Χωρίδης. Λιάπης για 3 μέσα. Τόνος ηθικού, ανάσα μεγάλη. 64-54. Στο συν 10. 4 και 7 πριν το φινάλε. Ρέμπιτς για τον Τέιτς. Θέλει να σουτάρει για 3. Εκβιάζει και το φάουλ εκεί. Παρά λίγο να σπάσει το ρολόι πάνω. Τελείως άστοχο το σουτ του Τέιτς. Εκβίασε εκεί το φάουλ για να πάρει τις βολές. Αλλά οι διαιτητές δεν παρασύρθηκαν. Έλας. Περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και πλησιάζουμε σε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ο Χωρίδης διεισδύει έξω για τον Λιάπη για 2 πόντους δείχνουν διαιτητές. Αστοχή. Τέγιτς στο rebound. Υπάρχει παίχτης μας στο παρκέ. Σηκώνει τον Σιολόγκας. Πατούσε γραμμή ό,τι και να γίνει. Είναι για 2. Είναι για 2 πολύ σωστά οι διαιτητές. Ο Άντριτς πατούσε. 64-56. 3,5 λεπτά πριν το φινάλε. Μποχωρίδης. Αργές επιθέσεις αλλά και καθαρό μυαλό. Καμπερίδης. Παίρνει το φάουλ.
Σε ένα καλό σημείο, δύο βολές, η νέα δεύτερα πριν το φινάλε της επίθεσης. Είχαμε οργανίσει αρκετά δευτερόλεπτα, εδώ και πάλι φάση. Καθαρό το φάουλ από τον Τέιτ. Το δεύτερο φάουλ για τον ψηλό της Σερβίας. Καμπερίδης, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μετράει κάθε πόντος, τους θέλουμε τους πόντους τώρα. Αστοχή στην πρώτη, το 64-56 παραμένει. Το λογικό, υπάρχει άγχος, όσο οδεύουμε προς το φινάλε, η μπάλα βαραίνει. Μπήκε η δεύτερη και αυτό είναι καλό, 65-56, 3-15 πριν το φινάλε, πάμε. Θέλει καλή άμυνα, καλή αμυντική λειτουργία, Ρέβιτς. Παίρνει ψηλά το σπίν από τον Σάλιτς και πάει μόνος του σε μια εξαιρετική προσπάθεια από ένα καλό point guard. Ο Ρέβιτς είναι καλός παίχτης. 65-58. 3 για το φινάλε. Λάθος εδώ. Δεν χρειαζόταν εδώ. 4. Ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Time out. Λογικά θα ζητήσει ο Κώστας Ομίσας. Βέβαια. Ζήτησε time out. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Το αλφαβητάρι της οικονομίας γράφεται για αυτήν τη Δευτέρα και την Τρίτη με όλες τις τροφές και τα αξεσουάρια κατοικίδια 25% φθηνότερα. Και με όλα τα εντομοαποθητικά, εντομοκτώνα και σκοροκτώνα 35% πιο φθηνά. Αλφαβητάρι της οικονομίας, μόνο στα αλφαβήτα. Πού αλλού? Στα Everest η τελειωτή ρούπτα. Ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα έχει και γέμιση Φιλαδέλφια. Αποκλειστικά στα Everest. Το Collagen Proactive, κυρίες και κύριοι, είναι ο ισχυρός σύμμαχος του σύγχρονου άντρα για την απόκτηση καλής υγείας και ωραίας εμφάνισης για τον άντρα και τη γυναίκα που νοιάζεται για την υγεία. Collagen Proactive, 2:55 πριν το φινάλε ενός συγκλονιστικού σε εξέλιξη αγώνα για την εθνική μας ομάδα. Ελλάς, Σερβία, 65-58. Μετά το time out που ζήτησε εσπευσμένα ο Κώστας Μίσας, γιατί υποπέσαμε σε δύο λάθη. Δεχτήκαμε ένα καλάθι και αμέσως μετά το λάθος που κάναμε στην επαναφορά, ο Ρέμπιτς κέρδισε την μπάλα και δικαίωμα για δύο βολές. Με καλό σουτέρ, ευστοχή, 65-59. Μειώνουν οι Σέρβοι στους 6. Ροκανίζουν σιγά σιγά τη διαφορά. 65-60. Πιέζουν οι Σέρβοι, δείτε, σε όλο το κήπεδο. Σιολόγκας, θα περάσει μπάλα για τον Ελιάπη. Μποχωρίδης. Σιολόγκας, θέλει καθαρό μυαλό εδώ. Βγαίνει από τα σκρίνα ο Διαμαντάκος, θα παίξει ένας με έναν τον Σάλιτς, για να δούμε. Ναι, θα το επιχειρήσει και καλά κάνει. Γιατί είναι σε καλή μέρα, 67-60. Μπράβο στον Γιώργο Διαμαντάκο, ο οποίος εσείως φτάνει τους 16 πόντους στο παιχνίδι. Και 7 rebound, παρακαλώ. Πότ. Τέιτς. Ρέμπιτς. Για να δούμε εδώ, αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Τα δύο δεκατεσάρια πριν ο Διαμαντάκος, αλλά η άμυνα που παίζει είναι προσεκτική. Έχει 4 φάουλ, πρέπει να προσέχει. 67-62. Τον ύψους σε 2 μέτρα και 4 εκατοστά power forward. Τελειώνει εδώ σήμερα. Βολές για τον Αγραβάνη. Αστοχή στην πρώτη, 67-62. Πάμε σε grand final finale. Εδώ ο Τέιτς με 5 φάουλ στον πάγκο της Σερβίας πλέον. Αστοχή και στη δεύτερη ο Αγραβάνης. Υπάρχει άγχος. Ρέμπιτς, πάμε για συγκλονιστικό φινάλε. Φινάλε, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Γιάνκοβιτς, Πότ. Ρέμπιτς, Πότ. Σάλιτς, αστοχή rebound από τον Μποχωρίδη και
φάλο από τον Αγραβάνη, δίνουν οι διαιτητές. Τραβάει τα μαλλιά του ο Μίστας και ο ελληνικός πάγκος. Πρέπει να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Ο Αγραβάνης μένει πραγματικά άφωνος. Πρέπει να ξαναδούμε τη φάση αυτή πραγματικά. Είναι το πέμπτο φάουλ για τον Αγραβάνη. Πλήγμα για την εθνική μας. Θα μπει στο παιχνίδι ο Καμπερίδης, αλλά έχω την εντύπωση μια φάση που είχε καθαρίσει. Είχαμε πάρει το rebound. Για να δούμε εδώ και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι κάνει φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει φάουλ. Κάνει φάουλ ο Αγραβάνης. Και όχι μόνο θέτει αυτόν εκτός μάχης. Δίνει και δικαίωμα για βολές στους Σέρβους. Με τον Νίκολα Γιάνκοβιτς. Αστοχή. 67-62. Ο Μίσας το ζει το παιχνίδι έντονα. Με μία στις τρεις σήμερα. Ευστοχή στη δεύτερη. Δύο στις τέσσερις. 50% ευστοχία. 67-63. 1-44 πριν το φινάλε. Έξω ο Γιάνκοβιτς. Μέσα ο Όγνιεν Γιάμαρας. Γιάραμας, με συγχωρείτε, για τους Σέρβους. Λιάπης. Πιέζουν οι Σέρβοι με τον Ρέμπιτς. Λιάπης παίρνει βοήθεια από τον Ποχορίδη. Καμπερίδης. Διαμαντάκος, κακή επιλογή. Υποπίεση, πολύ κακή επιλογή. 1-20 πριν το φινάλε, 67-63. Σε απόσταση αναπνοής οι Σέρβοι. Ωραία, Διαμαντάκος βγάζει την μπάλα έξω για τους Σέρβους. 1-17 πριν το φινάλε. Time out. Τώρα όλα μετράνε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για ένα δραματικό φινάλε. Αγάπη, θα με παντρευτείς. Όταν η Σκόντα βγάλει το σίτικο με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του απλού, τότε ναι, θα σε παντρευτώ. Τώρα το Σκόντα σίτικο με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του απλού. Με 98 ευρώ το μήνα. Αδύνατον! Στο Μασούτι συνεχίζεται το καλοκαιρινό ταξίδι προσφορών. Ροδάκινα και σγουρή σαλάτα 30% φθηνότερα. Κατσικίσιο κοφινάκι βαλμά 25% φθηνότερα. Παγωτά Μάρς 30% φθηνότερα. Αντιλιακά καροτέν 40% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια Always 35% φθηνότερα. Και προϊόντα Βαπόνα Τέζα 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τόσο νέο, τόσο extreme και τόσο goodies. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο goodies extreme Philly Burger. Με τρεις πλούσιες τρώσεις Φιλαδέλφια. Μόνο στα goodies. Και με delivery στο 18365. 77 δραματικά δευτερόλεπτα για το φινάλε της αναμέτρησης Ελλάδα-Σερβία 67-63. Πραγματικά το φινάλε της αναμέτρησης είναι συγκλονιστικό. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Με τον Πότ θα επαναφέρουν. Πλέον κάθε λεπτομέρεια μετράει, κάθε λάθος μετράει. Ρέμπιτς για τον Σάλιτς. Πότ. Θέλουμε καλή άμυνα. Ρέμπιτς, σουτ για τρεις. Εύστοχο. Ζητάει και φάουλ. Ο Άντριτς ένα εκπληκτικό τρίποντο σε ένα σημείο χρονικό που η μπάλα ζυγίζει πολύ. 67-66 στον πόντο. Ελάς στην κερκίδα. Καμπερίδης. Δεν έχει σημασία που η μπάλα είναι δικιά μας. Πάλι η πάσα που δόθηκε δεν ήταν με ασφάλεια. Στην επαναφορά ο Λιάπης. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουμε επίθεση. 67-66, συγκλονιστικό φινάλε. Μποχορίδης παίρνει το φάουλ. Από τον Πότ, καθαρή φάση. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Τρίτο φάουλ για τον Πότ. Αυτά βέβαια δεν έχουν πλέον σημασία. Σημασία έχει να ευστοχίσει ο Μποχορίδης. Μέσα. 68-66. Ψύχρεμος. Εύστοχος και στη δεύτερη. 69-66. Ακόμα 50 δεύτερα. Πότ για τους Σέρβους.
Δεν θέλει φάουλ εκεί τώρα, θέλει καλή άμυνα. Πάει μόνο στη διείσδυση, θα βγάλει έξω για το Ρέμπιτς. Σάλιτς, Ρέμπιτς, τίποτα. Άντριτς, σουτ για τρεις από το Ρέμπιτς, άστοχο, rebound θέλει. Κακός το rebound το επιθετικό, φάουλ από τον Διαμαντάκο. Το παιχνίδι τελειώνει εδώ για τον Διαμαντάκο. Πέμπτο φάουλ για τον Έλληνα σέντερ σε μια εξαιρετικό, σε ένα εξαιρετικό απόγευμα σήμερα. Ο Διαμαντάκος. Α, τέταρτο είναι. Τέταρτο φάουλ. Παραμένει στο παιχνίδι. Δύο βολές για το Σάλιτς. Κάνει την πρώτη. 69-66 παραμένει. Ακόμα 28 δευτερόλεπτα. Έχει κακό ποσοστό. Ο Σάλιτς. Ευστοχή στην δεύτερη. 69-67 στην επαναφορά. Ο Λιάπης για την εθνική μας. Γρήγορα να γίνει η πάσα. Μπράβο, Μποχωρίδης. Σε οργανωμένη επίθεση. Μποχωρίδης θα πάνε σε φάουλ. Λάθος του Μποχωρίδη. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Τον πίεσαν τον Μποχωρίδη και από το δικό του πόδι βγήκαν έξω. Βγήκε έξω η μπάλα. 69-67. Ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Και φυσικά ζητάει time out τώρα ο Ντέγιαν Μιγιάτοβιτς, ο Σέρβος τεχνικός, για να δώσει οδηγίες στους παίχτες του τα τελευταία δευτερόλεπτα. 21 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα. Μία επίθεση ουσιαστικά είναι για τους Σέρβους. 69-67. Η εθνική μας προηγείται με δύο πόντους. Είχαμε την μπάλα στα δικά μας χέρια. Μία λάθος ενέργεια του Μποχωρίδη δίνει πλέον το δικαίωμα στους Σέρβους να έχουν αυτοί τον τελευταίο λόγο σε αυτή την χιτσκοκική αναμέτρηση. Αυτό το φινάλε θρίλερ, πραγματικό. 69-67. Πλέον όλα πάνε περίπατο. Το οποίος έχει φάουλ, το οποίος δεν έχει. Εδώ θέλει μια καλή άμυνα από την εθνική μας ομάδα. Να δούμε τι οδηγίες θα ακολουθήσουν και η Σέρβια. Θα πάει για δύο πόντους ή για τρίποντο. Να δούμε αν θα πάει για την παράταση ή όχι. Πλέον το ενδεχόμενο της παράτασης φαντάζει παραπάνω από πιθανό. Έτσι, αν ισοφαρίσουν οι Σέρβοι και εξαντλήσουν τον χρόνο που έχουν στην διάθεσή τους, να ετοιμαζόμαστε όλοι μας για παράταση. Θα είναι κρίμα πάντως, γιατί προηγούμασταν με αρκετά μεγάλη διαφορά και είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας. Να δούμε. Ακόμα 21 δεύτερα. 21 δευτερόλεπτα που θα κρίνουν τον νικητή της σημερινής αναμέτρησης. Η μπάλα δυστυχώς είναι για τους Σέρβους. Θέλει καλή άμυνα. Πάμε. Η επαναφορά θα γίνει τώρα από τον Στέφαν Ποτ. Θέλει να βγει από τα σκριν και βγαίνει ο Σάλιτς. Φάουλ γρήγορα από τον Καμπερίδη. Καλή επιλογή στον Σάλιτς. Έχασε προηγουμένως βολή. Έτσι θα πάμε τώρα. Με φάουλ. Με την ελπίδα ότι ο σέντερ της Σερβίας θα στοχίσει. Ευστοχή στην πρώτη, 69-68. Γιώργο Σάλιτς, 2-9. Ευστοχή και στην δεύτερη, είναι ψύχρωμος πλέον και ισοφαρίζει. 69-69, 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης και τώρα ήρθε η σειρά να ζητήσει time out ο Κώστας Μίσας, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός. Time out λοιπόν για την Ελλάδα, βλέπετε το πλάνο να δίνει τις οδηγίες στους Έλληνες διεθνείς. Για αυτά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα δεν ξέρω βέβαια εάν θα προλάβουμε να εκδηλώσουμε επίθεση ή αν οι Σέρβοι θα μας σταματήσουν με φάουλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι μια ρώσικη ρουλέτα. Αυτές οι επιλογές έχουν ένα ρίσκο. Ή θα πάνε για άμυνα ή θα δώσει εντολή ο Ντέγια Μιγιάτοβιτς να πάνε σε φάουλ, ώστε αυτοί προσδοκώντας βέβαια σε άστοχες βολές από την εθνική μας για να πάει η Σερβία σε δικιά της επίθεση. Ό,τι και να πει κανείς δεν μπορεί να πέσει μέσα παρά μόνο εάν περιμένει για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της αναμέτρησης. Ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Ελλάδα-Σερβία 69-69, 20 δεύτερα πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Το time out που ζήτησε ο Κώστας Μίστας, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, τελείωσε. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία
αυτά τα δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον η Σερβία έχει επιστρέψει και πλέον και ο διαιτητής έχει πάει εκεί για να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στην ομάδα για να επιστρέψει και η εθνική μας. Θα γίνει η επαναφορά από τα πλάγια. 20 τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Η επαναφορά με τον Λιάπη. Ένα σχετικά κοντό σχήμα για την εθνική μας. Φάουλ, αυτό που λέγαμε. Με το που πήρε την μπάλα ο Διαμαντάκος, δεν πέρασαν παρά ένα δευτερόλεπτο. Οι Σέρβοι κάνανε φάουλ. Με τον Σάλιτς πάνω στον Διαμαντάκο. Και έτσι θα πάει. Ρώσικη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Θέλει ψυχραιμία εδώ. Μπράβο. Μπράβο στον Γιώργο Διαμαντάκο. 70-69. Ο Λιάπης ρωτάει τον Μίσα τι να κάνει, αν θα κάνει φάουλ ή όχι. Κάνε φάουλ, του λέει. Κάνε φάουλ. Αστοχή ο Διαμαντάκος. Κρίμα. Θα πάνε τώρα σε άμυνα οι διεθνείς μας. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πότ. Άντριτς. Παίρνει μια εσωτερική, αλλά είμαστε σε τρεις. Αστοχή. Ριμπάμπ. Για την εθνική μας την μπάλα είναι δικιά μας. 70-69. Ρισκάραμε, αλλά πετύχαμε. Αστόχησαν. Με τον Μίαλο Άντριτς η Σέρβη πήρε το rebound ο Μιχάλης Καμπερίδης. 4 δεύτερα και 3 κλάσματα πριν το φινάλε της αναμέτρησης βολές για τον Καμπερίδη. 70-69. Εδώ θέλουμε να ευστοχήσουμε και μετά να κάνουμε ένα φάουλ. Και είμαστε μια χαρά. Και είμαστε μια χαρά. Αρκεί να ευστοχήσουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση. Θέλει ψυχραιμία από τον Μιχάλη Καμπερίδη. 70-69. Σχεδόν. Κάτι λιγότερο από 4,5 δευτερόλεπτα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο, στα δύο ωράκια, αλλά φυσικά και σε εσάς, στα σπίτια των Ελλήνων φιλάθλων, όπου φτάνει το σήμα του Μακεδονία TV σε αυτό το συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Καμπερίδης. Αστοχή. Δυστυχώς, αστοχή. 70-69 παραμένει. Δεύτερη βολή για τον Έλληνα forward, power forward. Άστοχη και η δεύτερη, κρίμα. Αλλά έχουμε παρέμβαση του Μποχορίδη. Κερδίσαμε κάτι, κερδίσαμε ένα δεύτερο. Κάτι είναι και αυτό, μείναν σχεδόν 3. Δεν ξέρω τι προλαβαίνουν, πολλά προλαβαίνουμε, τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ. Δεν πρέπει να γίνει σούτ αξιώσεων, αυτό κυνηγάμε. Να μην γίνει φάουλ σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει μόλις ένας πόντος διαφορά, 70-69. Και να μην δοθεί η ευκαιρία στους Σέρβους να σωστάρουν με καλές προϋποθέσεις. Λογικά θα επιλέξουν μια μακρινή πάσα οι Σέρβοι για να δούμε τι μπορούν να καταφέρουν. Καλή άμυνα, μια baseball πάσα, όχι. Μακρινό σούτ απελπισίας. Το παιχνίδι τελειώνει. Η εθνική μας κερδίζει 70-69 σε ένα, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Δείτε εδώ, σαν μικρά παιδιά, οι Έλληνες διεθνείς πανηγυρίζουν ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν παλικάρια, τα καταφέρανε σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι 70-69. Δείτε πώς πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά. Όλοι μαζί είναι μικρά παιδιά, αλλά πανηγυρίζουν και όλα σαν κι αυτά, γιατί μας χαρίσαν ένα υπέροχο απόγευμα σήμερα τα πιτσιρίκια του Κώστα Μίσα. Μια πολύ μεγάλη νίκη με 70-69 απέναντι στην Σερβία. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, θα γυρίσουμε με αποφώνηση και με πρωταγωνιστές. Ζητάω από τη Θεσσαλονίκη λίγο χρόνο παραπάνω να τον ετοιμάσουν από τώρα για να έχουμε έναν από τους πρωταγωνιστές με το που επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθρητικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Καλοκαίρι σημαίνει Mediterranean Cosmos σε αμέτρητους συνδυασμούς και με εκπτώσεις έως και 60% σε πάνω από 6.000 brands. Ζήστε την εμπειρία από κοντά μόνο στο Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις,
Στιγμές. Απόλαυση. Η Coca-Cola 3E είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Στην Ελλάδα μας. Για ένα καλύτερο αύριο. Που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Η Βαλμά 25.